εμφανίσεις σαν αυτή που έκανε στην τελευταία αγωνιστική στο Κλέναντ Βικέλη. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι θα έρθει σιγά σιγά, δεν μετράει, σίγουρα μετράει και το θέμα, αλλά η ουσία είναι να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Αν μπορούσαμε να συνδυάσουμε το θέμα και το αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό. Είσαι ευχαριστημένος από όσα έχεις πετύχει μέχρι στιγμής στην καριέρα σου. Ξεκίνησες από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού σαν ένα μεγάλο ταλέντο. Είχες μια διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεσαι στον Άρη σε μια όρημη πλέον ηλικία. Κάνοντας μια. Κοιτάξτε προς τα πίσω τη διαδρομή σου, τι συμπέρασμα βγάζεις? Εντάξει, σίγουρα πιστεύω ότι μπορούσα να έχω φτάσει πιο ψηλά. Είχα ένα σοβαρό τραυματισμό όταν ήμουν 18 χρονών. Αλλά εντάξει, δεν το βάλα κάτω. Πιστεύω ότι φέτος όλοι μαζί να ρηχθούμε μέσα την ομάδα. Έκανες αναφορά προηγουμένως, έγινε αναφορά μόνο στο τελευταίο παιχνίδι με την Σπάρτη στην πλάνη της Βικελίδης. Πόσο εύκολο είναι ένας αθλητής με τα δικά σου τα χαρακτηριστικά να κάνει τα ίδια πράγματα με τη φάνη της Σπάρτης και τη φάνη του Άρη, ενώ για το ειδικό βάρος? Εντάξει, σίγουρα δεν είναι το ίδιο, αλλά νομίζω ότι αν κάποιος πιστεύει στον εαυτό του και δουλέψει κανονικά στην προπόνηση και κάνει αυτά που ζητάει ο προπονητής, νομίζω ότι μετά ο καθένας από την προσωπικότητα και την ποιότητα που έχει, νομίζω ότι μπορεί να την βγάλει μέσα στο γήπεδο. Από σένα, ο Δημήτρης ο Σπανός, ποια είναι τα πράγματα που ζητάει να κάνεις στο γήπεδο, βάσει της θέσης σου? Σίγουρα, εντάξει, ο coach θα ζητήσει κάποια πράγματα μεσοπιθετικά, να είμαστε σφιχτά στην άμυνα και από εκεί και πέρα να παίζουμε από τα πλάγια και να πατάμε περιοχή για να κοράρουμε. Σε αυτή την κουβέντα που είπες για να πατάμε περιοχή, σε είδαμε σε δύο ασκήσεις να βγαίνεις σε δεύτερο χώρο. Ζητάει και ο κ. Σπανός σε ασκήσεις. Να μπαίνει στην περιοχή. Ναι, σίγουρα. Νομίζω είναι ότι... το στυλ παιχνιδιού σου αρέσει να μπαίνει στα τελειώματα αυτού του είδους. Ναι, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μεσοπιθετικός που να μην θέλει να μπαίνει μέσα στην περιοχή για να σκοράρει. Γιατί αν δεν μπει μέσα στην περιοχή και η ομάδα παίζει από τα πλάγια, νομίζω ότι δεν μπορεί να σκοράρει αλλιώς. Δηλαδή, αν δεν είναι κοντά οι αποστάσεις και είσαι μακριά από την εστία, δεν μπορεί να σκοράρει. Με τους επιθετικούς του Άρη, έχετε ξεκινήσει να συνεργάζεστε? Πιστεύεις ότι ξεκινήσει να βρίσκεσαι με κάποιον? Εντάξει, τώρα πρώτες μέρες είναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρούμε τα πατήματα ένας με τον άλλον. Θα ξέρω εγώ πώς παίζει ο Καπνίδης, ξέρω πώς θα παίζει ο Διαμαντόπουλος, ο Πίντο. Με τα εξτρέμ, νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα μπουν μέσα στις προπονήσεις. Το γεγονός ότι σε επέλεξε ο Παύλος ο Μυροφορίδης, ο οποίος πιστεύει σε εσένα, σε γεμίζει με μια μεγαλύτερη ευθύνη? Εντάξει, εγώ είχα ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με τον κ. Μυροφορίδη. Νομίζω ότι αυτά που έχει πετύχει στο ποδόσφαιρο δεν είναι τυχαία. Νομίζω ότι οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους. Και ευχαριστώ πολύ που με επέλεξε για να είμαι στην οικογένεια του Άρη και πιστεύω ότι πρέπει να δώσω τον καλύτερο με αυτό για να δικαιώσω όλους αυτούς που πιστέψαν ότι πρέπει να φοράω τη φανέλα του Άρη.